τέλος προδιαγράφονταν οδυνηρό για τους Έλληνες που ήρθε στις 13 Αυγούστου του 1922, όταν οι Τούρκοι εξαπέλυσαν γενική επίθεση. Μέσα σε λίγες μέρες τα τουρκικά στρατεύματα κατάφεραν να διασπάσουν την ελληνική αμυντική γραμμή. Μικρασία 1922. Ο ελληνισμός ξεριζώνεται και σφαγιάζεται. 100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος και η Ελλάδα έχει ηθική υποχρέωση τουλάχιστον να μην ξεχάσει. Η γενιά που έζησε το χαμό έφυγε. Οι επόμενες γενιές οφείλουν να μαθαίνουν από την ιστορία, να θυμούνται και να τιμούν. Έτσι, ξεχωριστή σε αυτήν την κατεύθυνση είναι μια ιδιαίτερη έκθεση από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας και την Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Μαρία Κάλλας, τη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία, τη Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας και την Κινηματογραφική Λέσχη της πόλης. Θέλουμε να θυμόμαστε, να τιμούμε και να στοχαζόμαστε όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν σε χρόνια δύσκολα για τον ελληνισμό. Ιδιαίτερα η πόλη μας, η Καλαμάτα, που υποδέχθηκε ικανότατο αριθμό προσφύγων, οι οποίοι ρίζωσαν στον τόπο μας και προσέφεραν πάρα πολλά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική εξέλιξή του. Εκδηλώσεις όπως αυτές, οι οποίες θα διοργανωθούν και διοργανώνονται μαζί με άλλους πολιτιστικούς φορείς Μεσσηνίας, αποδίδουν την πρέπεισα τιμή και διασώζουν τις ιστορικές μνήμες εκείνων των χρόνων. Σε όλες αυτές οι πνευματικές εκδηλώσεις, σκοπό έχουν να τονώσουν τη μνήμη μας, να μην μας αφήσουν να ξεχάσουμε, αλλά και να τιμήσουμε και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή εκεί, αυτούς τους μάρτυρες του ελληνισμού. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν και να συνεχίζονται κάθε χρόνο. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, όσοι γλίτωσαν από τη σφαγή και τις φρικαλαιότητες των Τούρκων, έφταναν κατά χιλιάδες στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Μυτιλίνης, της Χίου, του Πειραιά και των άλλων πόλεων.